Καλώς τους. Καλώς ήρθατε. Έχουμε εμείς και ο κόσμος μας μαζί σας αυτή την ώρα. Ζέστη, ζέστη πολύ. Έχετε το νου σας, προσέχετε. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Και το πρωί με τη δροσούλα 8 με 10 σας ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα και να είστε πάντοτε καλά. Αύριο θα είμαστε μαζί σας από τις 6 το πρωί. 6 με 8 και 8 με 10, ραδιόφωνο 4 ώρες. Θα αντικαταστήσουμε για την καλή συνάδελφα Γενική Νικηφόρου. Οπότε θα κάνουμε διπλό καφέ και εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά αύριο 6-10 και μετά 2.30-3.30 τηλεόραση. Η παρουσία σας και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μας τιμά, να ξέρετε και να είστε πάντοτε καλά. 97,2 η συχνότητα Παγκύπρια, αύριο το πρωί σας περιμένω, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της μέρας, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Αντίστροφη μέτρηση από τις 15 Ιουλίου του 1974 σαν σήμερα και είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν από την πρώτη τουρκική εισβολή. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος, Μπουλετζιτσβίτ, βλέπει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα ζήτησε από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί δεν συμφωνούν για να ληφθεί άμεσα οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της Κύπρου και έτσι δίνει εντολή, ούτως ώστε μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως ο ίδιος θέλει, να αρχίσει η στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Επίκεντρο των διαβουλεύσεων γύρω από την Κύπρο και το πραξικόπημα είναι το Λονδίνο. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντεζεβιτ αναβάλει τη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που έχει οριστεί για την 5η 19 Ιουλίου. Στο Λονδίνο καταφθάνει ο Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών Τζόσεφ Σίσκο, ο οποίος αναφέρει στον Μπουλέντεζεβιτ ότι η χώρα του διαφωνεί με οποιαδήποτε επέμβαση στην Κύπρο. Στη Λευκοσία, ο Νίκος Σαμσόν ανακοινώνει ότι η κυβέρνησή του ελέγχει πλήρως την κατάσταση και πως δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί να επέμβει η Τουρκία στην Κύπρο. Η ομαλότης επανέρχεται και η ζωή συνεχίζεται με τον κανονικό της ρυθμό. Life is returning to normal. Ό,τι όμως έχει μεγίστη σημασία είναι ότι αποκαθίσταται τώρα η ψυχική ενότηση του λαού και η ψυχική ενότηση μεταξύ λαού και στρατού. Επενεύει με ένα συνεργασία μετά των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων για να παλινορθώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Μπουλέντεζεβιτ από το Λονδίνο, βλέποντας ότι δεν υπάρχει συγκατάθεση της Βρετανίας για κοινή δράση, ζητεί από το τουρκικό γενικό επιτελείο στην Άγκυρα, αν δεν πάρει νεότερη διαταγή μέχρι την επομένη 19 του μήνα, να αρχίσει η διαδικασία για εισβολή στην Κύπρο. Φιλμάκια τα οποία ετοιμάσαμε το 2014 και δυστυχώς κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται αυτές τις μέρες. Είναι 33 στο σύνολο από τις 15 Ιουλίου έως και τις 16 Αυγούστου με την κατάληψη και της Αμοχώστου και της Μόρφου. Πάμε στο λιμάνι Λεμεσού γιατί 50 χρόνια μετά η Αμόχωστος κάνει ένα ταξίδι για να ενημερώσει τον κόσμο για αυτή την κατεχόμενη και βουβή πόλη. Η Αμόχωστος και οι φωτογραφίες του καλού συναδέλφου Τάσου Δημητριάδη βρισκόντουσαν στο σταθμό του Συντάγματος στην Αθήνα, στο μετρό, πριν από λίγες μέρες. Από σήμερα, ψες έγιναν τα εγκαίνια, θα βρίσκονται στο λιμάνι Λεμεσού, όπου εκεί θα υποδέχονται τους επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια, τα οποία έρχονται από την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, για να ενημερώνονται για αυτά τα 50 χρόνια κατεχόμενης Αμόχωστου στο λιμάνι της Λεμεσού. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, τον αγαπητό κύριο Γιώργο Λισανδρίτη. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Λισανδρίτη. Χαμάτσε, καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε τον Ρίτ για την ευκαιρία που μας δίνει για την προβολή αυτής της έκθεσης. Να πω ότι τα εγκαίνια είναι απόψε σε λίγο στις 7 η ώρα. Όχι, χθες, ναι. Χθες έγινε το στήσιμο. Χθες έγινε το στήσιμο, πολύ σωστά. Ναι. Και βρισκόμαστε εδώ σε μια προσπάθεια να διαφωτίσουμε τους επισκέπτες του λιμανιού, τους ξένους
που θα περάσουν από την αίθουσα επιβατών τις επόμενες μέρες, ναι, καθώς και κάποιους συμπατριώτες μας οι οποίοι ταξιδεύουν αυτή την περίοδο προς και από τον Πειραιά με τη γραμμή την καλοκαιρινή που υπάρχει. Μάλιστα. Είναι μια προσπάθεια στοχευμένης διαφώτισης. Δεν είναι ανοιχτή έκθεση στο κοινό, για λόγους ασφαλείας δεν Σωστά. είναι επισκέψιμη τις καθημερινές. Θα είναι όμως σήμερα κατά τη διάρκεια των εγγενείων και αναμένουμε να έχουμε περίπου γύρω στα 200 άτομα που θα παρευρεθούν απόψε. Ναι, βρίσκεστε στο χώρο εκεί των αφήξεων, όπου οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια φτάνουν στην Κύπρο και στο λιμάνι Λεμεσού. Έχετε στήσει και εκεί τις φωτογραφίες μαζί με τον καλό φίλο και συνάδελφο Τάσο Δημητριάδη, οι δικές του φωτογραφίες και αυτή η αντιπαράθεση του χθες και του σήμερα, του τραγικού σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Λισανδρή. Πολύ ευχαριστικό, αν θέλετε. Ναι. Ειδικά για εμάς τους νεότερους που δεν ζήσαμε την τότε εποχή, αλλά και για αυτούς που την έζησαν, είναι πραγματικά πολύ σοκαριστικό να βλέπεις τις φωτογραφίες όπως είναι στιγμιότυπα από εκείνη την περίοδο με τον κόσμο, με τα αυτοκίνητα, με τους διερχόμενους και μετά από 50 χρόνια, 48 για την ακρίβεια, γιατί οι φωτογραφίες αυτές λήφθηκαν από τον Τάσο όταν άνοιξε η περικλής στην πόλη για την ακρίβεια. Ναι. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό αντιπαραβάλλονται δίπλα-δίπλα και είναι πολύ έτσι, τραγικό να βλέπεις την εγκατάλειψη. Το πώς έχουν καταστραφεί τα κτίρια, το Έτσι. Τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, το τι περιουσίες χάθηκαν, το τι ανάπτυξη υπήρχε στην Αμόχωση τότε, είναι πραγματικά λυπηρό. Θα κάνουμε μια παύση 1 λεπτού και 36 δευτερολέπτων για να παρακολουθήσουμε το βίντεο που μας επέστειλε ο αγαπητός Τάσος με τον ευρύτερο χώρο και την έκθεση και να επανέλθουμε. Ελάτε συνάδελφοι. Αγαπητέ μου κύριε Λισανδρίτη, είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια του αγαπητού Τάσου Δημητριάδη, ο οποίος αξίζει συγχαρητήρια πολλά, ως επίσης και η δράση και η προσφορά σας ως Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 365 μέρες το χρόνο. Ναι, να πω ότι η έκθεση έχει ταξιδέψει και στις Βρυξέλλες το προηγούμενο έτος και είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθεια του Τάσου, ενός πρόσφυγα που δεν καταγεται από την Αμόχωση και οφείλω να ομολογήσω ότι το έργο που διατελεί και μέσω κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Και οι φωτογραφίες και όλη η δράση του είναι πραγματικά πολλές φορές διαρωτάσαι αν αυτός ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι από την Αμόχωση του. Εμείς ως Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων προχωρούμε αυτό το διάστημα με διάφορες δράσεις. Πέραν από τα καθημερινά προβλήματα των προσφύγων και τις προσπάθειες μας για βελτίωση των κριτηρίων ή των στεραστικών σχεδίων ή της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών και των άλλων θεμάτων που απασχολούν τους πρόσφυγες, προσπαθούμε αυτή την περίοδο να συστήσουμε και μια επιτροπή για να προχωρήσει μια νέα μελέτη για να δούμε πώς προχωρούμε με το σχέδιο αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, που είναι το βασικότερο πλέον που έχει απομείνει και το οποίο ζητούν οι πρόσφυγες, ειδικότερα αυτοί που δεν έχουν λάβει τίποτα. Γιατί υπάρχουν αρκετοί, κύριε Χάματσε, που μπορεί να κατήχαν τεράστιες περιουσίες και δεν έχουν πάρει καμία απολύτως βοήθεια. Ναι. Αυτό δεν είναι καθαρά. Δεν αφορά καθαρά την οικονομική πτυχή του θέματος για να πάρουν κάτι, αφορά και κυρίως τη σύνδεση με την πατρόα γη και την αποφυγή του ξεπουλήματος των περιουσιών,
στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και στην Τουρκία. Ναι, αγαπητέ μου, και αυτό είναι ο στόχος του επόμενου διαστήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός στόχος. Σας ευχαριστώ για την. Είναι μισός αιώνας, ωστόσο, και θα έπρεπε να γίνουν βήματα νωρίτερα, όχι από εσάς. Από την πολιτεία ευρύτερα, ναι, ναι, και όχι από τη σημερινή κυβέρνηση. Χρόνος, γιατί έχουν περάσει από το 1974 αρκετές κυβερνήσεις. Και δεν χρειάζεται ή χρειαζόταν κάποιος να έχει τεράστιες περιουσίες στα κατεχόμενα για να αποζημιωθεί. Και επειδή θεωρούσαμε το θέμα πάντοτε πρόσκαιρο. Και το σπίτι του και μόνο, η περιουσία του που άφησε πίσω ήταν και είναι αρκετή. Γιατί αν την είχε το 1974, δεν θα χρειαζόταν να περάσει μισό αιώνα όσα πέρασε μέχρι τώρα για να ορθοποδήσει και αν ορθοπόδησε. Αγαπητέ μου κύριε Λισανδρίτη. Έτσι είναι. Ενώ θα βλέπουμε παράλληλα και τις φωτογραφίες, παρακαλώ, συνέβη στο κοντρόλ. Θέλω να σας ρωτήσω από πού κατάγεστε. Η καταγωγή μου είναι από τους Στήλους, από Κοστού και από την Κοντέα. Πατέρα μου από τους Στήλους, η μητέρα μου από την Κοντέα. Μάλιστα. Έχω επισκεφτεί τα χωριά, τα επισκεφτόμαι συχνά. Αύριο είναι και ο σημερινός στην Προφήτη Ηλία, γιατί είναι η γιορτή του Προφήτη Ηλία στις 19, στις 20 του μήνα. Είναι έτσι χαρακτηριστική η ορτή για το χωριό, είναι μια, αν θέλετε, πανήγυρης και πάντα οι χωριανοί βρέθονται για να τελέσουν τον Εσπερινό την Προφήτη Ηλία. Είναι μια ευκαιρία για να βρεθούν από όλες τις γωνιές τις οποίες έχουν διασκορπιστεί μετά την τουρκική εισβολή. Από εκεί και πέρα οργανώνουμε, έχουμε αποφασίσει ως Παγκύπρια Ένωση Προστίγων να διοργανώσουμε και κάποιες επισκέψεις, 3 με 4 επισκέψεις, αν τα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα. Και λέω αν τα καταφέρουμε, γιατί η θητεία μας λύγει τον Δεκέμβριο ως Συμβουλίο, οπότε πιθανόν να τη συνεχίσουν κάποιοι άλλοι ή να έχουμε εμείς την ευκαιρία να τις υλοποιήσουμε και το επόμενο χρόνο. Οπότε ναι, είναι ένα πλαίσιο δράσεων το οποίο είχαμε αποφασίσει στην αρχή του χρόνου, με αφορμή και την τραγική συμπλήρωση των 50 χρόνων από την εισβολή και την παράνομη κατοχή. Και προσπαθούμε με τα πενιχρά μέσα που έχουμε, γιατί η πόλη μας είναι πολύ λίγη και το προσωπικό μας ακόμη πιο λίγο, μετρέται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, να προσπαθήσουμε να είμαστε άξιοι και αντάξιοι των δαθηκόντων που πρέπει να επιτελέσουμε και του σκοπού της Πανκύπρας μας προσφύγων. Και των ανθρώπων που έφυγαν με τον καημό της επιστροφής επίσης. Βεβαίως. Αυτό είναι το πιο τραγικό και είναι ακόμη τραγικότερο το ότι μαζί τους φεύγουν και όλα τα συναισθήματα, τα βιώματα, η σύνδεση με την πατρόα γη. Και δυστυχώς πολλοί δεν προλαβαίνουν να τα μεταφέρουν και παρακάτω στα παιδιά ή στα εγγόνια τους. Εξασθενίζουν στην πορεία και εξασθενίζει, ας λέτε, και ο πόθος για την επιστροφή στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο και σαν κυβέρνηση και σαν φορείς πρέπει να το έχουμε υπόψη και να προσπαθούμε καθημερινά για την καλλιέργεια του δεν ξεχνώ, του θυμάμαι ότι δεν πρέπει να ξεχνώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Μακριά από φανατισμούς και ακρότητες, φροντίζω να το επισημαίνω κάθε φορά. Γιατί ίσως να είναι και η πιο εύκολη δικαιολογία για να αποδώσουμε στα όσα δεν κάναμε ή στα όσα ευθυνόμαστε. Αγαπητέ μου κύριε Λισανδρίτη, δύναμη στη Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, σε εσάς, στα μέλη της, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα προσφέρετε. Τα εγγένεια απόψε λοιπόν. Μια τελευταία λέξη, κύριε Χαμάτση. Ναι. Απλά ένα οφειλόμενο ευχαριστώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας που έχει θέσει υπό την αιγίδα του την έκθεση. Μάλιστα. Στην Deep World που μας φιλοξενεί εδώ στο χώρο, στο δερματικό του λιμένου Λεμεσού. Και στην εταιρεία Nile and Oil που μας υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε απόψε. Τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Ο Θεός να τους δίνει πάντα δύναμη και να είναι πάντοτε καλά. Γιατί τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα πρέπει να στηρίζονται με κάθε τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Λισανδρίτη, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. 50 χρόνια μετά λοιπόν, και πριν υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, να δούμε και ένα από τα βίντεο τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Όπου εχμάλωτοι αφηγούνται 50 χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι, και που πραγματικά τα λόγια είναι περιττά. Άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν μετά την εχμαλωσία τους στη Λευκωσία, στο ξενοδοχείο Φιλοξενία, όπου συγκεντρώνονται εκεί, τους έδιναν ρούχα, φορούσαν, γινόντουσαν άνθρωποι, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήσαν μόνο με τα εσώρουχα και ξυπόλυτοι, και αξίριστοι, και αφηγούνταν στην κάμερα του ΡΙΚ από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό μας αρχείο. Ο εχμάλωτος ξέρετε τι περνά. Είναι σκληρή ξύλων, όλα τροχάδι, το φαγητό πολύ λίγο, και αυτό γεμάτο αλάτι, κάποτε καθόλου άλλας, και συνέχεια ξύλο. Από φαγητά ήταν τα ίδια,
ξύλων πολύ. Σας εκτυπούσαν. Εκτυπούσαν μας πολλά. Γιατί σας εκτυπούσαν? Χωρίς λόγο. Ζητούσαν τίποτε από εσάς? Όχι, έτσι από μίσος. Περάσαμε πολλά άσχημα, μεταχειρίζοντας μας κακώς. Και κάθε μέρα ξύλο, φάει λίγο. Συγκεκριμένα καθημερινώς τρώγαμε ξύλο. Πηγαίναμε να πάρουμε το φαγητό από τα μαγειρία και μας χτυπούσαν άγρια. Στην Τουρκία ήταν, δεν λέγονται. Ήταν πολλά βάναυσα, μεγάλη ταλαιπωρία μες στο πλοίο. Μας τσίπνησαν το πρωί στις 20 του Αυγούστου, η ώρα 12. Ξεκινήσαμε, δέσαν τα μάσκερ και τα σέρκα. Είμαστε πίσω συνέχεια 20 ώρες δημένα σέρκα μάσκερ. Μέχρι τα Άδανα. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Όταν μας πήρα στα Άδανα, εκεί ακόμη πιο σκληρά τα πράγματα. Μας χτύπησαν με ρόπαλα παντού. Στομάχι, πρόσωπο. Μας πήρανε στο Πογάζι, σε μια μάντρα, προβάτο. Και εκεί είμαστε όπως τα ζώα. Μας είχαν μέσα στη μάντρα, τελειασμένους γύρω-γύρω. Ξαπλώναμε χάμω μέσα στα κόπρια των ζώων, μέσα στα μαλλιά των ζώων. Και τρώγαμε ένα κομμάτι τόσο ψωμί την ημέρα και 2-3 ελιές. Αυτό διήρκεσε περί μια εβδομάδα μέχρι και τις τελευταίες 2-3 ημέρες μας έδαιναν τα χέρια και τα μάτια και μας πήραν ένα βράδυ στην Κερίνια. Βέβαια μας είχαν δεμένα τα μάτια, αλλά εμείς προσπαθούσαμε να δούμε. Καταλάβαμε ότι πήγαμε στην Κερίνια και μας επέστρεψαν πίσω. Το άλλο βράδυ πάλι μας δέσανε, μας αφήσαν έξω από την αυλή περί μια 2-3 ώρες. Ήταν ψυχολογικός πόλεμος, καταλαβαίνετε. Και μετά μας άφησαν ελεύθερος πάλι. Δηλαδή ελεύθερος μέσα στη μάντρα. Μας έλυσαν τα χέρια και τα μάτια. Την επόμενη ημέρα μας έδεσαν και τα χέρια και τα μάτια από το μεσημέρι και μας μετέφεραν στο 5 μίλι, όπου εκεί μας παράβαινα δύο στρατιώτες και αφού τρώγαμε αρκετό ξύλο, μας μετέφεραν πάνω στο πλοίο, το οποίο μας μεσέφερε στη Μερσίνα. Εκεί στη Μερσίνα μας υποδέχτηκε η τουρκική διοίκηση, ας το πούμε, η τουρκική στρατιωτική, και μας μετέφεραν μέσα σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν κλειστά. Πολλοί είχαν λιποθυμήσει, άλλοι αναγκαστήκαν να κάνουν τα ούρα τους απάνω τους, διάφορα φωνές κακό, μας μετέφεραν στα Άδανα. Εκεί στα Άδανα μας είπαν να βγάλουμε τα ρούχα μας και ότι θα μας έδιναν άλλα. Μείναμε όλοι με τα εσώρουχα. Σας έδωσαν άλλα? Μας έδωσαν μετά από μια εβδομάδα άλλα. Μάλιστα. Ένας από αυτούς τους εχμάλωτους είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ήταν έφεδρος. Πολέμησε. Έφτασε μέχρι τη μια μιλιά. Περιπλανήθηκε. Πήγε μέχρι την Κυθρέα και εκεί συνελήφθη. Και μετά εχμαλωτίστηκε. Έφεδρος στη μια μιλιά και εχμάλωτος πολέμου το 1974, ο αγαπητός κύριος Γιάννης Ποταμίτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία του ΡΙΚ. Είναι η δεύτερη φορά που μου δίνετε ευκαιρία. Είναι η χαρά μας. Ευτυχώς είμαστε ακόμα ζωντανοί. Οι μέρες είναι πολύ δύσκολες. Μετά από 50 χρόνια, αλλά πρέπει να ξέρουν ο κόσμος ότι όσα δευτερόλεπτα έζησαν οι εχμάλωτοι πολέμου, τόσες φορές πέθαναν. Ευχαριστώ. Πρέπει να είναι δυσκολότερες αυτές οι μέρες, ιδίως για αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν. Μεταξύ αυτών και εσείς όλα όσα πέρασαν και στην εχμαλωσία και στην προδοσία, γιατί είναι εκεί που ζητούσατε και επίμονα τοποθετούσατε ερωτήματα και δεν παίρνατε απαντήσεις ή παίρνατε κάποιες απαντήσεις οι οποίες δεν ικανοποιούσαν. Ευγενικά το λέω, δεν ικανοποιούσαν, για να μην πω ότι ήταν ανόητες. Το λιγότερο. Είχαν τον σκοπό του όμως, τον σκοπό τους όμως, έτσι δεν είναι? Το αντιληφθήκατε πολύ μετά αυτό το θέμα της προδοσίας, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Με βομβαρδισμούς, ολμοβολές, αεροπορία. Μάλιστα.
Όλα ξεκίνησαν τη μέρα του πραξικοπήματος. Βρισκόσασταν στο εργαστήριό σας, στο Δάλι. Ναι. Και εκεί ακούσατε και ενημερωθήκατε ότι άρχισε το πραξικόπημα. Μάλιστα. Και από εκεί η αντίστροφη μέτρηση, αγαπητέ μου κύριε Ποταμίτη. Βεβαίως. Mm. Διαφύγατε με την οικογένεια στην ποταμιά, στο σπίτι των γονιών. Όχι, εγώ πήγα στην ποταμιά για να ενημερώσω τους γονείς μου ότι είμαστε καλά. Α, εκεί διέμεναν, στην ποταμιά, ναι, οι γονείς. Εκεί διέμεναν, εγώ στο Δάλι που ήμουν. Εξού και ποταμίτης, στο ναι, επίθετο. Ναι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα τι έγινε, αλήθεια. Από εκεί και πέρα, καταρχήν να πω ότι όταν πήγα στην ποταμιά, δύο αδερφές μου και ένας αδερφός μου ήταν εγκλωβισμένοι στη Λευκωσία και δεν είχαν νέα τους οι γονείς μου. Εγκλωβισμένοι λόγω του πραξικοπήματος. Λόγω του πραξικοπήματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία. Απαγορεύεται η κυκλοφορία. Και εγώ από τα χωράφια πήγα κρυφά να. Μάλιστα. Εννοείται από το Δάλι μέχρι την ποταμιά από τα χωράφια. Γιατί όταν στους κεντρικούς δρόμους ή στους κύριους δρόμους υπήρχαν ένοπλοι. Ναι, βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Όταν βγήκα έξω από το σπίτι τους γονείς μου να φύγω, στην ποταμιά διέμεναν Τουρκοκύπροι. Μάλιστα. Επειδή δεν έφυγαν ποτέ τους από εκεί. Και διαμένουν μέχρι και σήμερα. Και διαμένουν. Και βρίσκω το φίλο μου τον Χασάν και μου λέει. Τουρκοκύπριο. Τουρκοκύπριο. Τι έκανετε, ρε. Έχω το ραδιόφωνο και παρακολουθώ, μου λέει. Και έρχεται η Τουρκία. Αλλή μονό μας. Α. Μάλιστα. Προχωρούμε. Και κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να κόψουν και την παροχή νερού. Μεγάλο επίτευγμα. Ναι, ήταν πολλές οι έξυπνες κινήσεις που κάναμε τότε. Οι έξυπνες σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Γι' αυτό και προκαλέσαμε ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Και κόβοντας το νερό, αγαπητέ μου, για ποιο χωριό μιλάμε ότι κόψαμε το νερό. Της Λουρουτζίνας. Δηλαδή αποφασίσαμε να κόψουμε την ίδρυυση του χωριού της Λουρουτζίνας, όπου ήταν Τουρκοκύπροι, ναι. Και μετά φάγαμε τις βόμβες στο κεφάλι, γιατί είμαστε τιμώρες. Ναι, μετά από προειδοποίηση από τον Μπαϊράκ να ενώσουμε το νερό, ξανά. Γιατί θα μας εμβομβάρδιζαν. Και εμείς δεν το κάναμε. Και εμείς δεν το κάναμε. Ευτυχώς αναφέρομαι σε δύο ανθρώπους που πρέπει από το όνομα τους. Ελάτε. Νούσιμους, ο Μήτρος Γούρδας και ο Πιέρος ο Δάσκαλος, ναι. Που με πρωτοβουλία δική τους, βεβαίως και με κίνδυνο, διότι παρήγωσαν διαταγές. Ναι. Ένωσαν το ο νερόν και αποκαταστάνε η τάξη. Όμως, ναι, πρέπει να αναφέρω. Μέχρι να ενώσουν όμως την παροχή, ναι, του νερού, ναι, βομβάρδισαν. Βομβάρδισαν. Πού βομβάρδισαν τα τουρκικά μαχητικά. Βομβάρδισαν στην περιφέρεια του Δαλιού, μέσα στα περβόλια, γιατί εμείς εμέναμε μέσα στα περβόλια οι στρατεύσιμοι. Μάλιστα. Δημιούργησε μεγάλο τρόμο στο Δάλι την ημέρα. Πώς να μην έχει δημιουργηθεί. Και πανικός, ο κόσμος δεν ήξερε, μάλιστα, όπλα δεν υπήρχαν και είχαμε και ο αδερφός να σκοτώνει αδερφό. Ναι, όμως είχαμε έναν τραγικό συμβάν. Ένα δυστύχημα που έγινε στον δρόμο, μάλιστα, που σκοτώσαν 5 άτομα μεταξύ αυτών και μικρά παιδιά. Μάλιστα. Και ο δρόμος πώς συνεχίστηκε από εκεί και πέρα. Εσείς καταταγήκατε, έπρεπε να καταταγείτε. Ο Σεφέδρος βεβαίως έπρεπε να καταταγώ κάπου. Και πού καταταγήκατε? Ήταν στο Δάλι. Μάλιστα. Στο Δάλι όμως δεν ήταν υπήρχε ο χώρος. Ο ενδεδειγμένος. Ενδεδειγμένος. Πού σας συγκέντρωσαν? Σε έναν ημιτελές σπίτι με κάποιους υπεύθυνους, ανεύθυνους. Τι υπεύθυνους, ήταν της Χούντας? Δεν είχαν ταυτότητα για τη Χούντα, αλλά ήταν της παρανομίας. Ήταν εξ Ελλάδος? Δεν ήταν, όχι. Ήταν δική μας? Όμως δεν έφεραν κανέναν αξίωμα στρατιωτικό. Εννοείται διακριτικά? Ναι. Μάλιστα. Και έδιναν διαταγές? Ναι. Και πού σας διέταξαν να πάτε? Είπαμε ότι οι διαταγές ήταν να είμαστε στην ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου. Στα περιβόλια, ναι. Αουπλή, να περιφερόμαστε εκεί πέρα. Και τι θα κάνατε αουπλή? Τίποτε. Άλιστα. Και από εκεί και πέρα τι έγινε, για πείτε μας. Μέχρι που έγινε η πρώτη εισβολή. Στις 20. Μετά την πρώτη εισβολή ήρθαν άλλοι γενιοφόροι στο Δάλι. Α, ήταν όλοι τους γενιοφόροι τότε. Και με γενιοφόρους που το Δάλι. Ήταν για να ξεχωρίζουν. Και όρισαν το δημοτικό, β' δημοτικό σχολείο του Δαλιού ως το αρχηγείο. Μάλιστα. Και από εκεί. Από εκεί
σε κάποια φάση, 5 μέρες πριν τη δεύτερη εισβολή, στις 14 του Αυγούστου, ναι. Ένα βραδάκι που μας εμάζεψαν με τα λεωφορεία και μας επήρανε στην Κυθρέα. Να κάνετε τι στην Κυθρέα. Μέχρι τις 14 Αυγούστου, σχεδόν η Κυθρέα ήταν πρώτον πυλών για να καταληφθεί. Εσάς γιατί σας πήγαν εκεί, στο στόμα του λύκου. Μας επήραν για να ενισχύσουμε ενδεχομένως τη γραμμή που ήταν από τον Κουτσοβέντη ως τη μια μιλιά με τον απέναντι σχαμίτμαντρε στα... Όμως πρέπει να πω ότι... Όπλα είχατε για αυτή την επιχείρηση. Όχι, ως την ώρα που είμαστε στην Κυθρέα, 5 μέρες, 3 μέρες πριν να ανέβουμε στα υψώματα, δεν είχαν οπλισμό. Μάλιστα. Και όταν ανεβήκατε στη μια μιλιά 3 μέρες και στον Κουτσοβέντη. Πριν, ναι. Μας φώναξε ο οδηγητής, ο κύριος Βάτας Εξελάδος. Α, εν πάση περιπτώσει, αναφέρω ότι εμείς καταθέσαμε τα πολιτήρια μας, τα ατομικά μας βιβλιάρια στη διοίκηση. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει να πω ότι μετά όταν πιαστήκαμε εχμάλωτοι, είχαν όλα τα στοιχεία μας οι Τούρκοι. Πώς να μην τα έχουν. Αφού σας εχμαλώτησαν, πήραν και ό,τι στοιχεία είχατε μαζί σας. Μας μίλησε ο κύριος Βότας. Εξελάδος. Εξελάδος. Της Χούντας. Και μας είπε... Της Χούντας. Βέβαιος, σίγουρα. Ναι. Θα ανέβετε στα υψώματα. Αυτή τη φορά θα κάνουμε επίθεση και δεν θα αφήσουμε ζωντανόν οτιδήποτε είναι τουρκικό, είτε είναι γάτα, είτε είναι κότα, είτε οτιδήποτε. Μας έδωκαν και από ένα μαρτίνι, το λεγόμενο, υπάρχει μια ονομασία αγγλική, δεν την γνωρίζω, και 50 σφαίρες. Πόσο χρονό ήσασταν εκείνη τη μέρα? 27 χρονών. Και είχατε και μικρότερους, ναι, μαζί σας. Και αυτός ο μάγκας, ο αξιωματικός Εξελάδος, θεωρούσε ότι με ένα μαρτίνι θα τα βάζατε με τον υπερσύγχρονο τουρκικό στρατό, ο οποίος είχε τα όπλα του ΝΑΤΟ και πολεμούσε εναντίον των λίγων. Αυτός ο μάγκας αξιωματικός είχε προϊστορία πριν από εμάς για το συμβάν που έγινε στο 361, μάλιστα, όταν έφυγε και άφησε τον... Τη μονάδα του εκτεθειμένη. Έφυγε και αυτή τη φορά και σας άφησε στην Κυθρέα. Αυτή τη φορά πρέπει να πω και αυτόν το θέμα. Μπας βερτώσει, όταν ανεβήκαμε πάνω στο υψώματα... Ναι. Φτάσατε λοιπόν στην Κυθρέα. Φτάσαμε στα υψώματα, εφύγαμε την Κυθρέα, πήγαμε στα υψώματα που ήταν Κουτσοβέντη και προς τα κάτω η μια μιλιά. Μάλιστα. Στο ύψωμα που βρίσκομουν εγώ και αρκετοί δαλίδες, δεν είχαμε αξιωματικούς, δεν είχαμε κανέναν να μας καθοδηγήσει. Πού είναι ο εχθρός, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε επίθεση, θα κάνουμε πιστοχώρηση, θα. Και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Την 13 του μήνα, του Αυγούστου το βράδυ, μεσάνυχτα, εγώ παρακολουθούσα τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν στη Γενέβη. Ναι, ναι. Και κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις. Ναι. Και για τη δεύτερη εισβολή. Και η δεύτερη εισβολή. Δεν είχαμε καμιά επιφυλακή, ούτε καμιά, μάλιστα, ειδοποίηση ή ενημέρωση που αξιωματιστεί να κάνουμε. Όμως ευτυχώς εμάθαμε την επομένη το πρωί 14. Στις 14, όταν η ώρα 5 περίπου το πρωί, 5 παρά κάτι, εδεχτήκαμε αεροπορικές επιθέσεις από τα πλοία, μάλιστα, και από τους όλμους. Συνέχισε το ύψωμα μας να βάλετε. Οπισθοχωρήσατε. Αδιακόπως. Εχθρών. Δεν βλέπατε. Δεν βλέπαμε. Τι θα κάνουμε. Η τελευταία κατάληξη ήταν όταν οι όλμοι μας εκτυπούσαν ανελιπώς με ένα σχήμα τέτοιο που δεν μπορούσαμε να έχει τρόπο διαφύγηση. Σαν πέταλο. Ναι. Είχαν το σκοπό τους. Όταν σταμάτησαν οι ολμοβολές, μάλιστα, περνά από κάτω κάποιο στρατιώτης και το φωνάζω εγώ και ευτυχώς που τη φωνή κατάλαβα ήταν από το πυρό και μας είναι γνωστή, του λέω, ναι, τι είναι δε, τι είναι, ρε, έσπασε η γραμμή της μιας μιλιάς. Μάλιστα. Φύγεται. Και φύγατε. Αμέσως προς Κυθρέα. Άρματα
να βγαίνουν έξω προς το... Τώρα, γιατί να φύγεις από το μέτωπο? Έτσι πρέπει να κάνεις, αφού πρέπει να πολεμήσουμε. Μα με τι, με τα μαρτίνια, τα τάγκς? Ναι, μα και με τον αέρα. Λοιπόν, έτσι σκεφτήκαμε μερικοί και πήραμε μια απόφαση να κάνουμε μια άταχτη οπισθοχώρηση. Γιατί άταχτη? Γιατί ο καθένας είσαι μια δουλειά. Άλλος ήταν υδραυλικός, άλλος ήταν μπογιαρίς, και είμαστε στρατιωτικοί. Πώς θα κάνεις οπισθοχώρηση? Αποφασίσαμε να κάνουμε την οπισθοχώρηση, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ λυπηρό. Ο αγαπητός κύριος Πουδαμίτης, κάθε φορά που μας τα αφηγείτε, λογικό. Ελάτε, κύριε Πουδαμίτη. Πάνω στο ύψωμα αφήσαμε 4 χωριανούς. Ναι. Λυπούμε να αναφέρω ότι ξέρω τους λόγους που έμειναν και ξέρω και τα ονόματα τους. Γιατί έμειναν? Δεν μπορώ να προχωρήσω από περισσότερο. Και θυσιάστηκαν, προφανώς. Κάποιοι τους έπεισαν να μείνουν. Και έχασαν τη ζωή τους. Αγνοούνται. Είναι αγνώμη, είναι εκτός του ενός, τον οποίο τον βρήκαμε και τον νικηδεύσαμε με τιμές. Ταυτοποιήσατε τα οστά του. Έχω και δύο φωτογραφίες, να τις δείξω, θέλετε? Είναι μετά την... Είναι το 76 αυτές. Μετά την εχμαλωσία που ήρθα στην Κύπρο. Πόσο καιρό μείνατε εχμάλωτος? 2,5 μήνες. Πόσες? Από τις 14 Αυγούστου ως τις 21 του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 2 μήνες. Και όταν τελειώσουμε αυτήν την εισαγωγή, πρέπει να αναφέρω πράγματα που συνέβησαν. Ωραία. Θα μας πείτε, πιαστήκατε στην Κυθρέα εχμάλωτη? Στην Κυθρέα εγκλωβιστήκαμε, μέσα στην Κυθρέα. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Δεν ξέραμε ούτε τους τόπους, είμαστε ξένοι στο... Μάλιστα. Συγκεντρωθήκαμε σε ένα σπίτι 42 άτομα. Μάλιστα. Και η απόφαση μας ήταν ότι, υπό τις περιστάσεις, να βρούμε τρόπο να παραδεθούμε. Ήσασταν με στρατιωτικά? Όχι. Ήσασταν με πολιτικά? Βγάλαμε τα ρούχα μας. Α, τα βγάλατε. Πολιτικά. Υπήρχαν πολίτες στην Κυθρέα στις 15 Αυγούστου? Στην Κυθρέα υπήρχε κόσμος μέσα στο σχολείο. Επίαμε να πάμε μαζί τους και ο κόσμος δικαιολογημένα δεν ήθελε ανθρώπους που ήταν στρατεύσιμοι να είμαστε μαζί τους. Ναι, να αναμειχθούν μαζί τους. Μας έδιωξαν. Επίαμε αλλού το ίδιο. Δεν ήταν ότι ήταν αφιλόξενοι άνθρωποι, αλλά αφού εμείς προκαλούσαμε... Μέσα στον πανικό, έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Πού βρήκατε ρούχα και αλλάξατε? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, το βράδυ της που μείναμε στην Κυθρέα, μπήκα σε ένα σπίτι, είχε κάτι κυρίες και σε βουνομονώ. Έδωσαν μας ρούχα και αλλάξαμε. Προσφέραν μας και φαγητό να φάμε, αλλά εγώ δεν έφαγα, δεν μπορούσα να φάω, αλλά μου φέραν 2 Παναδόλ και δεν τους έβγουν μόνο. Μάλιστα. Και πώς εγκλωβιστήκατε από τους Τούρκους? Και η πόλη, αφού εμείς, οι τακτικοί τους Τούρκους, δεν ξέρω πώς, ήταν να βγουν από την κάτω πάντα που είμαστε εμείς. Σας περικύκλωσαν. Και να μας εγκλωβίσουν και πιάνε τη γραμμή. Από τη μια μιλιά, μόνο το βαρός και εγκλώβησαν τον κόσμο μέσα. Άρα και η Κυθρέα το ίδιο εγκλώβησε. Ναι. Και πιαστήκατε? Στην Κυθρέα. Πόσοι συνολικά άνθρωποι εχμαλωτιστήκατε? 42 άτομα στο σπίτι. Είπαμε να παραδοθούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ακούμε κάποιους πυροβολισμούς, φωνές, πράγματα. Κοιτάζω από το παράθυρο μια ομάδα, μια 15αρκά, οπλισμένη. Τούρκοι στρατιώτες. Τούρκοι στρατιώτες. Τους λέω, ρε παιδιά, σημουδιά, να μην παραδούμε σε αυτούς, πρέπει να κάνουν αναγνώριση, πρέπει να κάνουν... Α, έτσι, σκέφτηκα. Όντως και έτσι ήταν. Έφυγαν. Έφυγαν. Μετά που περίπου μισή ώρα, έναν άγημα στρατού, μπροστά από την πόρτα του σπιτιού που εμένα μεν ήταν πάνω για το σπίτι, σταμάτησε. Έκατσε ο κλαδόν μέσα σε μια πλατεία.
Τώρα, ήρθε η ώρα της παράδοσης. Αντιλήφθηκαν ότι ήσασταν εκεί. Όχι, τίποτε. Όχι. Τίποτε. Τυχαία βρέθηκαν εκεί. Ακριβώς φαίνεται ότι ο προπομπός ήταν για να ερευνήσει αν έχει εμπόδια, αν έχει στρατό, αν έχει. Μάλιστα. Και να τους ειδοποιήσει να. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να. Παραδοθείτε. Να παραδοθούμε. Έπρεπε. Ο ένας έπρεπε να είμαι εγώ σίγουρα, διότι ξέρω Τούρκια, έπρεπε να μιλήσω. Μιλήσατε. Με ακόμα άλλους δύο, ένας είναι και Μαγαρίτης. Πήγαμε στην πόρτα, νίξαμε την πόρτα, έκαμε και λίγο φασαρία, αποκοντήσαμε ένας τον άλλον, με έναν άσπρο σεντόνι. Μας είδαν οι Τούρκοι, σηκώστηκαν πάνω. Τους φώναξα εγώ, θέλουμε να παραδοθούμε. Μου λέει, εντάξει, ελάτε. Επήγαμε και εμείς, έβαλαμε και κάτσαμε μέσα στη μέση τους. Αμέριμνα. Όλους. Τους τρεις. Οι υπόλοιποι. Έχει συνέχεια. Εάντε. Συγγνώμη, ο Γιώργος μου λέει, συγγνώμη, αλλά έχει και άλλους μες στο σπίτι μου. Λέει, πολύ, λέω, ναι, πολύ. Γιατί είναι η δουλειά. Ήταν εργάτες για τα ρεύματα, για τα νερά, για τα. Μάλιστα. Πελάρες. Μου λέει να τους πείτε. Να βγουν. Επικυκλώναν το σπίτι. Ναι, βέβαια. Αναδιάδες να βγαίνουν έξω. Μάλιστα. Βγήκαν έξω αναδιάδες. Πάλι κατσαμάμε στη μέση τους. Μετά από λίγη ώρα μου λέει πες να σηκωστούν. Θα ξεκινήσουμε. Δεν θα μιλούν μεταξύ τους. Δεν θα κοιτάζουν δεξιά-αριστερά περίεργα και να προχωρήσουμε. Ξεκινήσαμε από την Κυθρέα. Περπατητή. Και πήγαμε μέχρι το Τσάος. Μάλιστα. Στο μεσοδιάστημα πήγαμε και μείναμε λίγο ώρα στο Ακαλυβά και ένα χωρκό που πιάμε προηγουμένως και κάναμε και φτιάσαμε. Όχι πράγματα που να μας τιμούν. Εκεί επεράσαμε λίγο σοκ. Όπως εστεγούμαστε έτσι γραμμή και είμαστε στην πρόσκληση. Βλέπαν ήρθε κάποιος και τους είπε στα τουρκικά «Τσες». Καθαρίστε τους. Μάλιστα. Έφυγαν οι πισινοί μας, ήρθαν ο μπρος. Διάρκεται λίγο, δεν έγινε τίποτε. Ήρθε και μια κυρία που της εκλέψαμε τη ραπτομηχανή της. Έλε. Τουρκοκύπρια. Ναι, τώρα εμείς δεν είμαστε εδώ, αλλά είμαστε κάποιοι. Ναι, το απέδιδε στους Τουρκοκύπριους. Και θέλετε την ραπτομηχανή. Προσπάθησα να αξίζω ότι εμείς ήρθαμε από αλλού, από μακριά, πάλι παίζει στο λαλί του. Δηλαδή, καλό, διότι σαν εφνίρι το πάνω μας. Τούτα έναν περιστατικό τούτο και έναν περιστατικό το άλλο, όταν ξεκινήσαμε να φύγουμε και πιέναμε σε έναν ποταμό και όπως πιέναμε σιγά σιγά, ακούσαμε έναν πίσω μας έναν εξκαφέαν και πήγαινε. Πιστέψαμε πλέον ότι στην πορεία χάθηκε ο εξκαφέας. Εννοείται ότι θα άνοιγε λούκο για. Έτσι υπολογίσαμε. Η Τουρκοκύπρια πήρε το όπλο το αυτόματο για να σας σκοτώσει. Εικονικά. Δεν θα την έφυγνα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το άγημα αυτόν, κύριε Άματσε, που μας εχμαλώτησε πια. Οφείλουμε να λέμε και κάποιες αλήθειες. Να τις πείτε. Μας συμπεριφέρθηκε άψογα. Μάλιστα. Ως εχμάλωτος. Ούτε μία τρίχα. Δεν σας πείραξε. Δεν μας πείραξε. Και πού καταλήξατε. Στο Τσάος. Και από εκεί. Στο Τσάος. Επαραδώσαν μας εις τους παλιούς αγωνιστές της. TMT. Της TMT. Μάλιστα. Μέσα σε έναν σχολείο, σχηματισμένη, ζωγραφισμένη η Κύπρος πάνω, με λίγες σημαίες και Ελλάς Κύπρος Ένωση και φύγαν το για να τα θεωρούμε και μας έλεγαν να κάνουμε ένωση ρε, εμείς να κάνουμε με μάνας σαν ρε. Μάλιστα. Τι θα δω. Εκεί πέρα, κύριε Χάματσε, περάσαμε μια νύχτα την οποία δύσκολα μπορεί να χαρακτηρίσει άνθρωπος. Για πρώτη φορά μας έδεσαν τα χέρια, μας έδεσαν τα πόδια
μαθαίνσαν τα μάτια και καθούμαστε έτσι στον τοίχο. Μας λέει, λάδισαν ό,τι είχαμε πάνω μας το τελευταίο πράγμα που μπορεί να σκεφτείς την ώρα εκείνη. Και περάσαμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Όλο το βράδυ μας έδερνα. Μέχρι να ξημερώσει. Με το ξημέρωμα, γύρω στις 9-10, ήρθαν δύο φορτηγά. Εφωνάτησαν μας, εδώ είχαμε και από ένα τσακουλάκι, τρεις ελιές και ένα ντοματάκι ψωμάκι τόσο. Πήγαμε στα φορτηγά του στρατού, με στρατό, και ξεκίνησε η διαδρομή να πάμε, φαίνεται ότι ήταν το πρώτο ξενοδοχείο για μένα. Όλοι περάσαν από τις μάντρες, στο Πογάζι. Μάλιστα. Στην πορεία... Εκεί συγκέντρωναν τους αιχμαλώτους. Αρκετούς από αυτούς τουλάχιστον. Στην πορεία μέσα στα αυτοκίνητα ξυλοδαρμός, κλωτσές, τα πάντα. Ζήσαμε. Πήγαμε στη μάντρα. Εμείναμε ένα βραδάκι στη μάντρα. Πάλι επικρατούσε το ίδιο σκηνικό, με το ξύλο μετά. Και μετά μας πήραν στο καράζ Παυλίδη. Α, φτάσατε Λευκοσία. Φύγατε από το Πογάζι και τη μάντρα των ζώων. Ναι, αλλά περνώντας εντωμεταξύ για να πάμε προς το Λευκοσία, σε μια διαδρομή είχαμε δει πτώματα. Την πανισμένα, εκεί που ήταν οι μάχες. Από κρουστικά πράγματα. Στο καράζ Παυλίδη, τις πρώτες ημέρες, είχαμε εκεί το λίγο φαγητό, τις τρεις ελιές και το... Το ψωμί. Δεν είχαμε ιδιαίτερη κακομεταχείριση. Έναν απόγευμα φέραν αυτοκίνητα, λεωφορεία, μας έβαλαν μέσα να μας πάρουν στην Τουρκία. Ξεκινούμε να πάμε για την Κερίνια. Εσουρούπωσε, κάθε κάμπος των τόπων σταματούσαν, ακούγαμε πυροβολισμούς, μέσα στο αυτοκίνητο ξύλων, ζημίσια μας ήταν τα σταχτοδοχεία τους, εσβήναν τα τσιάρα πάνω μας. Επήραν μας σε ένα σχολείο το βράδυ. Για την άλλη ημέρα να πάμε στην Τουρκία. Όλο το βράδυ μας εδέρνα. Όλο το βράδυ. Την επομένη με βγάλαν μας έξω, βάλαν μας μέσα σε ένα γήπεδο του σχολείου, μέσα στον ήλιο, μέχρι το απόγευμα. Τα απόγευμα ανεβάλαν μας πάλι στα αυτοκίνητα, πάλι πήραν μας στο καράζ Παυλίδη. Ένας συγχωριανός μου έπαχε νευρικό κλονισμό μέσα στο Παυλίδη, εγώρευε και μακαρίδης. Φτυχώς έφεραν γιατρών και έβαλαν του ένεση και... Το μόνο ευχάριστο πράγμα που συνέβη... Βρήκατε ευχάριστο πράγμα, αγαπητέ μου, κύριε Παταμίτη. Ήταν και ευχάριστα. Για πείτε το. Εφέραν μας να στείλουμε στις οικογένειες μας μήνυμα ότι... Μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ζωντανή. Τουλάχιστον μου να ξέρουν... Στάλικαν ότι... ποτέ αυτά τα μηνύματα στον Ερυθρό Σταυρό. Έφτασαν στους συγγενείς. Το από τον καράς Παυλίδη. Το δικό μου επίε, αλλά η απάντηση δεν ήρθε. Ωραία. Διότι η απάντηση ως την άρχη... Εσείς. Ήταν η δεύτερη φορά που είχε να μας πάρουν στην Κερίνια και μετά στην Τουρκία. Ναι. Επήγαμε, έβαλα μας μέσα ένα μετά από πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο, έβαλα μας μέσα ένα αρματαγωγό. Πλοίο. Του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Με θερμοκρασία 50 βαθμούς, δεν μπορούν και ψέματα. Έλαμε να γύρουμε, να κουρίμπα στα λαμαρές και κρούζαμε. Εν πάση περιπτώσει, κατεβάσαμε μας στη Μερσίνα.
Πόσο καιρό διήρκησε το ταξίδι, πόσες ώρες? Μα είχαμε ρολόι να ξέρουμε ώρες. Ήταν νύχτα που φύγατε ή ημέρα? Φύγαμε πρωί και πήγαμε αργά το βράδυ. Απόγευμα, μάλιστα. Εκεί περιμέναμε στα φορτηγά με μουσαμάες των τουρκικού στρατού. Βάλαμε μέσα στιβαγμένους, ο ένας πάνω από τον άλλο, δεν αναπνέαμε. Αλλά τα αυτοκίνητα για να μας πάρουν στις φυλακές των Αδάνων εκινούνταν αργά, ώστε το πλήθος να μπορεί να μας μπει αιχμηρά αντικείμενα, να μας χτυπά πάνω στο... Α, είχατε υποδοχή δηλαδή? Είναι καλή υποδοχή, είναι εξαιρετική. Μάλιστα. Δηλαδή τα φορτηγά, τα στρατιωτικά με αργές ταχύτητες χαμηλές... Με αργές ταχύτητες... Περίμεναν αριστερά και δεξιά τον κόσμο για να σας υποδεχτεί. Ναι, για να μας... Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε νεσίως... Στις φυλακές. Στις επίσημες φυλακές, στην επίσημη υποδοχή. Η επίσημη υποδοχή ήταν τελειασμένα έτσι κάτι διαδρομάκια και πιέναν και εμείς μέσα στα διαδρομάκια βγάλαμε στις ζώνες των παντελονιών μας, τα παπουτσιών μας, πέφταμε στα παντελόνια, κραούσαμε τα έτσι, κραούσαμε έτσι που το χέρι, πήρναμε και αμέ, και είχε δεξιά μας και αριστερά μας, δεν ξέρω που βρήκασαν κάμπος με κάμπος αγγλόπς και παρνομάνικα και τάγκα, τάγκα, παίζαν που τούν τα ταμπούρλα πάνω στα κορμί μας. Μέχρι να περάσεις μέσα στις φυλακές, που είχε να πάμε στους θαλάμους μας. Έναν παιδάκι, ο Ανδρέας που ήταν μέσα στην Νεαρούλης Αγλαντζάν, όπως τον έβγαλα στο δεύτερο σημείο της σκάλας, εσύραν τον κάτω και έσπασε τα χεροπόδαρα του που δαμε και κάτω στον ύψο και είχαμε τον όσο τις απολυθήκαμε μαζί μας. Πόσες μέρες στα Άδανα? Στα Άδανα έκαναμε περίπου 10 Σεπτεμβρίου, και 5 με 10 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί? Χάναμε, όμως να πω ότι στα Άδανα, ναι, όταν πήγαμε, είχε λίγο φαΐν τουλάχιστον, ναι, είχε νερό να πιούμε, αλλά πάλι ρεαλίσαμε ότι δεν θα ζήσουμε. Και να πω γιατί, στη συνέχεια. Σύντομα, τελειώνει ο χρόνος. Σύντομα να πω ένα γεγονός όμως, στα Άδανα ήταν όταν ύβρασε τους κράτους, στα άλλο ασανταλάρι τους δολοφονηθέντες. Μάλιστα. Μας έβγαλα μια ημέρα έξω από το θάλαμο, εγώ έπινα και μίλου με ποτούν τους πολιτικούς κρατουμένους Τούρκιας, ενημερώναν. Επειδή μιλούσατε για τουρκικά γι' αυτό. Εδέρναν μας, μέχρι που απλώσαμε όλοι κάτω. Μετά πήραν τους, έβαλαν τους γάντζες διάφορα, που έφεραν τους πίσω. Ευτυχώς είμαστε όλοι ζώντες. Πότε φύγατε από τις φυλακές των Αδάνων? Να πω ακόμα μισό. Επία την επομένη και μέσα στους κυρίους αυτούς και μου λέει, τι έγινε χτες, του λέω, δεν είδατε, είδαμε, είσαι νεκρός. Του λέω, είσαστε τυχεροί και μου έδειξε στις εφημερίδες που βρήκασαν. Τους άλλους, τους οποίους και... Μετά από τον γεγονό κύριον τον γύρω στις 10 του Σεπτεμβρίου, επήραμε στα Τίγιαμα. Μάλιστα. Φύγατε από τις φυλακές των Αδάνων και πήγατε στα Τίγιαμα. Τα Τίγιαμα. Τα Τίγιαμα, η διαδρομή ήταν περιπετειώδες. Έσπασε ένα λεωφορείο, σταμάτησε όλη η φάλαγγα, ήρθαν από τα χωράφια, από τα χωριά, με λωστούς, με λούξ, με... Πάλι περάσαμε ένα μέρα. Επήγαμε στις φυλακές στα Τίγιαμα. Όταν μας επήραν στα Τίγιαμα τις πρώτες τρεις ημέρες, ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται, κοντά στο τα Άδανα, τα Τίγιαμα, κοντά στα Τίγιαμα, τα Άδανα ήταν ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τρομακτικά βάσανα, ξύλων αχαρακτηριστών. Μέχρι πότε στα Τίγιαμα? Στα Τίγιαμα έμεινα μένω στις 20, διότι απολύονταν σταδιακά, ως τις 20 του Οκτωβρίου. Ήρθα στην Κύπρο. Από 20 Οκτωβρίου σας μετέφεραν τα Τίγιαμα Άδανα και από εκεί, ναι, στο πλοίο για πίσω, ναι, Κερίνια. Και ήρθαμε στην Κύπρο. Και πού σας κατέληξαν? Καταλήξαμε
Υπήρχε μια λεγόμενη, ήταν αποθήκες της ΚΕΟ, ήταν μια παλέστρα, έλεγα. Ναι. Εκεί είχαμε και κάπως το ελεύθερο. Μάλιστα. Μετά πήραν μας το Λίδρα Πάλας, έγινε η ανταλλαγή, πήραν μας στο Φιλοξένεια. Φιλοξένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πολιτεία μας. Έδωσε μας ένα μπαντελόνι, μια φανέλα και δύο λίρες. Εγώ όταν πήγα σπίτι μου με εκείνες και λίρες δεν έκραω να αγοράσω γάραν του μωρού μου. Και ούτε με σε ρώτησε κανείς. Μετά πολλά τα χρόνια, τελευταία 34 χρόνια, μας έδωσαν αυτά τα ψίχουλα που μας δίνουν και φαίνονται πολλά και εγώ τους διαβεβαιώ την πολιτεία ότι δεν θα τους απασχολήσουμε για πολύ καιρό. Θα πεθάνουμε και θα γλιτώσουν και δεν θα δίνουν λεφτά. Γιατί αν νομίζουν ότι με τσίντα λεφτά που μας έδωγαν ήταν η σωτηρία. Η σωτηρία μας ήταν να μας παραλάβουν άνθρωποι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι να μας στηρίξουν, να μας επαναφέρουν στην κανονική πορεία του κόσμου, πώς να ζήσουμε. Εντάξει, μας έδωσαν τα μέγιστα. Τους ευχαριστούμε, αλλά θα τους απαλλάξουμε σύντομα. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ χρόνο, κύριε Χαμάτση, να πούμε ακριβώς τι έγινε. Μην ξεχνάτε ότι περάσαν και 50 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά όλοι οι εχμαλώτοι τούτες ημέρες. Στη διάθεση σας. Τι να πω, αγαπητέ μου, κύριε Ποταμίτη. Ξέρετε, κάθε χρόνο δυσκολεύομαι κι εγώ. Πόσο μάλλον εσείς που τα ζήσατε. Η οικογένεια σας συνάντησε στο Φιλοξένεια. Ναι. Και μάλιστα το κοριτσάκι μου δεν μιλούσε πριν να... Όχι, όταν ήρθα... Όταν σας είδε. Είπα, μάθαν του μωρού ότι είναι εχμάλωτος ο παπάς του και πήγα να το αγκαλιάσω και ένα ψαράκι σε μια λιμνιούλα και λέει «Παπάς εχλάμωτος, παπά ψαράκι». Μάλιστα. Τα πρώτα πράγματα που άκουσα... Από το παιδί σας. Το παιδί μου. Επίσης όμως, το πιο δύσκολο τώρα μου θυμίζει να το πω. Μας δίμασταν και ο κουνιάδος μου, ο γιατρός, ο οδοντίατρος. Έξερα ότι πιάστηκε εχμάλωτος. Και υπέθετα ότι όταν αφήσαν τους γιατρούς, τους φοιτητές τους και μαράζους από να βρεθήκαμε, να τους ενημερώσει ότι ήρθε πριν από εμάς. Και έρχονται, αν το αξί, οι μάνες. Στο Φιλοξένεια. Τις φωτογραφίες όλοι, το παιδί μου, το παιδί. Και έρχονται σε μένα και μου φωνάζουν «Ο γιατρός πού είναι! Ο γιατρός δεν ήρθε! Όχι, δεν ήρθε ο γιατρός!» Ήρθε ποτέ? Ενάρτη. Ήρθε? Πώς θα έρθει? Δεν ήρθε ποτέ. Πώς θα έρθει? Μάλιστα. Η μάνα του έζησε 102 χρόνια και περίμενε τότε. Δεν ευθύησε νότι. Πεθερός μου πέθανε νέος. Με σύντομα ράζει. Ο αγαπητός κύριος Ποταμίτης σήμερα είναι στο Δάλι, συνεχίζει. Είναι στο Δάλι, στις επάλξεις. Εγγονάκια έχουμε? Έχουμε, βεβαίως. Να πούμε και κάτι ευχαριστώ. Να σας κάνω να χαμογελάσετε λίγο. Αυτά τα 50 χρόνια μετά άξιζαν τον κόπο? Εγώ, κύριε Χάματς, είμαι αγωνιστής άνθρωπος. Επιμένω, δεν το βάζω κάτω. Αγωνίστηκα στη ζωή μου. Έζησα καλά την οικογένεια μου, σπούδασα το παιδιά μου, απόκτησα εγγονάκια. Φέτε πήγα στην αποφύτηση του ενός μου εγγονού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Φωτογραφήθηκα μαζί του. Έχω το μικρό μου εγγονάκι, τον Ιωάννη, που είναι 4,5 χρονών. Και γελάνε και τα μουστάκια σας. Και τα μουστάκια μας και τα πάντα μας. Έτσι είναι. Και έχω μια θεωρία. Να την ακούσουμε. Όποιος ξυπνάει το πρωί και είναι ζωντανός και μπορεί να επικοινωνεί με τον κόσμο, πρέπει να νιώθει ευτυχής. Τα προβλήματα έχουν λύσεις. Ένα πρόβλημα δεν έχει λύσει. Η Κύπρος. Τετέλεστε.
Κύριε Ποταμίτη, ευχαριστούμε για τη σφαλιάρα που φάγαμε αυτή τη στιγμή. Γιατί εμάς η άγνοια μας είναι αν χάλασε το ψυγείο, το αυτοκίνητο ή αν δεν τα βρίσκουμε με τον γείτονα. Δυστυχώς. Και μυαλό δεν βάζουμε. Βάλαμε μυαλό μετά από μισό αιώνα. Όχι. Όχι. Όχι και το επιμένω γιατί εγώ λέω ότι όντως τότε κάποιοι νεαροί παρασυρθήκανε γάμα, όμως ύστερα μεγαλώσαν και έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι ήταν λάθος η σκέψη, ήταν λάθος ενώ επιμένουν ακόμη ότι το πραξικόπημα ήταν σωστό. Έπρεπε να γίνει το πραξικόπημα, έπρεπε να... Να περάσει ο κόσμος όσα πέρασε. Γιατί να σας πω, κύριε Χάματση, ακόμα μισό λόγο. Να μου πείτε ό,τι θέλετε. Είχαμε ένα νόμιμο κράτος με όλες τις αδυναμίες που είχε. Τι ήταν το κράτος, τι νοσιά ψηφίζαμε. Και είχε και μια εγκληματική οργάνωση απέναντι που έκαναν εγκλήματα. Και λοιπόν να παρατηρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλούν για διχόνοια. Δεν ήταν διχόνοια. Ήταν η αντιπαλότητα μίας ομάδας του κράτους με εγκληματικές ομάδες. Μάλιστα. Επίσης, να πω γιατί το φέρω βαραίως, όταν δόθηκε η αμνηστία, γιατί δεν μας ρωτήσαν και εμάς αν εδεχούμαστε την αμνηστία. Έτσι ελαφρά την καρδία του διούλη μας επιάνε, πέψαν μας. Τώρα είχαμε την μεγάλη τύχη να ζούμε. Να μην το ξεχνούμε αυτό. Άλλοι δεν την είχαν, ναι, αυτή την τύχη. Άλλοι δεν την είχαν. Πόσοι στο σύνολο άνθρωποι από το Δάλι εχμαλωτιστήκατε? Από το Δάλι είμαστε 30 άτομα, διότι έχει έναν τζαμέ που ο οποίος είναι άλλο χωριό, είναι πάση περιπτώσει. Και βλέπω ότι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πια έφυγαν από τη ζωή. Μάλιστα. Άρα μένουν άλλοι 22. Μάλιστα. Συναντιέστε μεταξύ σας? Σε κάποιες κηδείες, σε κάποιες πρωτοβουλίες που κάνω εγώ. Όμως ο καθένας έχει τα δικά σου του βάσανα, τις δικά του φασαρίες. Να μαζευτείτε, να βγάλετε μία φωτογραφία οι 22 μαζί. Είναι η έκκληση μου προς το Δήμο Ιδαλίου εδώ και χρόνια. Είναι σημαντική αυτή η φωτογραφία. Τα έξοδα να τα πληρώσουμε εμείς, να το οργανώσουν εκείνοι που έχουν τα μέσα, να βγάλουμε μια φωτογραφία με τους εναπομείναντες, με τα παιδιά μας, να μείνει στο ιστορικό. Να το διοργανώσετε, αγαπητέ μου κύριε Ποταμητή. 22 άτομα εύκολα εντοπίζονται. Γιατί του χρόνου μπορεί να μην είναι 22. Έχω τα τηλέφωνα, έχω τα πάντα τους. Τώρα έχω μια επικοινωνία να ξανακάνω ακόμα μια δοκιμή. Ίσως το πετύχω. Και μας υποσχέθηκαν και άλλα πράγματα, διότι τις ιδιωτικές συνεντεύξεις που δώκαμε στις κοπέλες τότε στο Πανεπιστήμιο, βεβαίως, εμείς δεν τις έχουμε. Ναι. Και μας είπαν ότι σε κάνουν μια εκδήλωση στο Δάλι να μας τις φέρουν, να μας τις δείξουν και να μας τις δώσουν. Να σας στείλουμε εμείς την εκπομπή που κάναμε τότε. Δεν τα έχει εκπομπή, αγαπητέ. Δεν τα έχουμε όλα. Τέτσι... Κάποια αποσπάσματα βάλαμε. Και, ναι. Ναι. Ό,τι είπαμε στις κοπέλες, δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Ως κατάθεση προφορική. Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε περήφανοι για σας. Ευχαριστούμε μα για όσα... Μα γιατί να είστε περήφανοι για μας. Γιατί... Τι έκαναμε. Κάνετε όσα δεν κάνανε οι υπόλοιποι. Ή τουλάχιστον κάνατε πράγματα τα οποία δεν επιλέξατε εσείς, αλλά τα κάνατε. Ξέρετε, εάν αποφασίσεις να κάνεις κάτι, μια επανάσταση, ένα σκοπό που να στοχεύσεις, να θυσιαστείς, να σκοτωθείς, τουλάχιστον υπάρχει λόγος. Υπήρχε λόγος να κάνουμε πραξικόπημα? Όχι, δεν υπήρχε. Ούτε και τα 50 χρόνια μετά αυτής της τραγωδίας. Αυτή είναι η απάντηση. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Και πάντα στη διάθεση σας, ευγνωμονώ το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που μου δίνει την ευκαιρία να εκφράζομαι όσον μπορώ φυσικά με τις δυσκολίες που έχουμε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτές τις εμπειρίες ζωής. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Περιτά τα λόγια. Σας περιμένουμε αύριο το πρωί στις 6, 6, 7, 8, 9 και 10. 4 ώρες ραδιόφωνο. Στους 97,2. Γεια χαρά.